Σήμερα δοκιμάζω μαϊμού προϊόντα που μοιάζουν πανάκριβα και υπάρχει σοβαρός λόγος. Πλησιάζει η γιορτή της γυναίκας μου, η οποία δουλεύει πάρα πολύ σκληρά τον τελευταίο καιρό, και θέλω να της κάνω ένα δώρο που να φαίνεται ακριβό, αλλά χωρίς να αδειάσει η τσέπη μου. Θέλω να δω την αντίδρασή της όταν θα νομίζω ότι της πήρα κάτι πολυτελές, και φυσικά είμαι πολύ περίεργος να δω αν υπάρχει κάτι αξιόλογο από όλα αυτά. Μιας και μέχρι το τέλος του βίντεο θα της έχω κάνει το δώρο και ελπίζω να κρατήσω κι εγώ κάτι. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά θα τα κατεβάσω όλα γιατί δεν υπάρχει λόγος να είναι εδώ. Ας υποθέσουμε θες να αγοράσεις ένα κινητό iPhone, αλλά δεν έχεις 1500 ευρώ. Βέβαια μπορείς να πας και να αγοράσεις ένα οποιοδήποτε άλλο κινητό, την ίδια δουλειά κάνουν όλα. Γιατί είσαι ένα καταναλωτικό γουρ, επειδή σ' αρέσει η δουλειά του Steve Jobs. Μάλλον. Υπάρχει λύση. Βρήκα ένα με 44 ευρώ, το οποίο έρχεται από την Ισπανία. Αυτό εδώ είναι. Ήρθε. Δεν έρχεται. Έχει φτάσει, το έχω στα χέρια μου. Να το. Εδώ είναι. Αξιολογήσεις έχει 3,5, δεν είναι καλό αυτό. 4 GB RAM, 128 GB αποθηκευτικού χώρου, τρέχει Android 10 και έχει και 4G. Φαίνεται αρκετά καλό για να είναι αληθινό. Βέβαια, ένας από κάτω γράφει, μην το αγοράσεις, είναι 1 GB RAM και 16 GB αποθηκευτικού χώρου. Είναι πάρα πολύ αργό κτλ. Ναι, είναι πολύ αργά φίλε μου, το έχω ήδη. Και αν ισχύουν όσα γράφεις, ξέρεις, θα ζητήσω refund. Αλλά τι καλή, μου στείλαν και ένα δώρο λέει. Για να δούμε τι έχει μέσα. Καλά. Ένας φορτιστής ο οποίος δεν γράφει πόσο αργός είναι, αλλά θα χρειαστεί σίγουρα μια νύχτα για να φορτίσει το κινητό σου με αυτό. Σιδεράκι για τη SIM, καλώδιο φόρτισης, Type-C, okay. Και ακουστικά, τα οποία είναι επίσης Type-C και η ποιότητά τους είναι υπό αμφισβήτηση, θα το δοκιμάσω. Το κινητό τώρα τι έχει μέσα, γιατί αυτό είναι το ζήτημά μας. Premium συσκευασία. Δεν είναι, δεν μπορεί να μην έχει τίποτα άλλο. Έχει θήκη. Ρε εσύ, μέσα έχει θήκη. Η πλάκα είναι ότι το κανονικό iPhone δεν έχει. Και έχει το ψεύτικο. Ρε πάτε καλά. Και το τηλέφωνο. Τι ξέρω. Δεν μου μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που είδα στις φωτογραφίες. Πες με τρελό. Τουλάχιστον ανοίγει. Έλα. Παιδιά. Έχει το μέγεθος ενός αναπτήρα. Από πίσω έχει τρικάμερο σύστημα, το οποίο θα κάνω συγκριτικό με το κανονικό iPhone 16. Όσοι παρακολουθείτε το vlog κανάλι μου, ξέρετε πώς το πήρα χωρίς να κάνω προπαραγγελία. Okay. Δεν ανοίγει καν. Φωνάμε, έχει την μπαταρία. Το βάζω για φόρτιση. Πάμε στο επόμενο και βλέπουμε. Φορτίζει, ρε. Έχει ούστο. Θα το αφήσω κανένα δύο ώρο και βλέπουμε. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι το δώρο που θα κάνω τελικά στη γυναίκα μου, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι αν θέλω να της κάνω μια ωραία κάμερα Sony, ξέρεις αυτές τις ψηφιακές, θα πρέπει να ξοδέψω 200 ευρώ. Έλα τώρα ρε Sony, θα δώσω 200 ευρώ γι' αυτό. Έχει και 110 ευρώ μεταφορικά από το Amazon. Εκεί στην Amazon δεν έχετε σαλέψει. Τέλος πάντων, πήγα και βρήκα μια ίδια. Είναι πώς όταν είσαι μικρός και χάνεις ένα παιχνίδι που το αγαπάς πάρα πολύ και μετά η μητέρα σου λέει θα σου πάρω ένα ίδιο. Και λες αυτό θέλω, δεν θέλω ένα ίδιο, θέλω αυτό. Το χειρότερο είναι ότι σου αγοράζουν ένα χωρίς να σε ρωτήσουν και σου λένε είναι αυτό, είναι το ίδιο, δεν καταλαβαίνω. Και λες μάνα είχα PlayStation και αυτό είναι Mega Drive. Καλά, οι περισσότεροι δεν ξέρετε καν ποιο είναι το Mega Drive. Τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν το ρημάδι κάνει 30 ευρώ. Μπορεί να βγάλει φωτογραφίες. Οι Κινέζοι λένε ότι είναι 44 megapixel. Δεν ξέρω γιατί είναι 44 και έχει 40. Επίσης μπορεί να γράψει και 1080p βίντεο. Τους πιστεύω. Εγώ όχι. Αλλά μετά από 1500 αξιολογήσεις έχει 4,5 αστέρια στα 5. Και λέει εδώ ο Μούσα. Καλό. Ρε Μούσα, πες κάτι παραπάνω. Φτάσε ένα καλό και πρέπει να μαντέψω τι εννοείς. Λακωνικός ο Μούσα, δεν έχει όρεξη. Σαν εκείνους τους τύπους που μπαίνεις στην καφετέρια και πας να κάνεις την παραγγελία και λες καλησπέρα και σου λέει. Σαν να προσπαθεί να σου πει, έλα πάμε παρακάτω. Άστα καλησπέρα. Ρίξε την παραγγελία, δεν έχω όρεξη. Είμαι περίεργος να δω τι φωτογραφίες τραβάει. Η αλήθεια είναι ότι η συσκευασία με έχει εντυπωσιάσει λίγο. Είναι πολύχρωμη έτσι, απ' έξω έχει ωραίες φωτογραφίες. Ταιριάζει με Sony. Okay. Ένα καλώδιο, Type-C κλασικά. Οδηγίες χρήσης, αυτό είναι σαν την παλιά διαθήκη είναι. Ποιος θα κάτσει να το διαβάσει όλο αυτό. Α, μέσα έχει και μια SD. Μπράβο, σας ευχαριστούμε φίλοι μας Κινέζοι. Και αυτή είναι η μηχανή. Άντε ρε, ρε σιόμορφη είναι, δεν το περίμενα, κοίτα.
Θέλω να δούμε τι μπαταρίες δουλεύει. Okay. Έχει κανονική μπαταρία λιθίου 700 mAh. Δίκαιο. Είναι όλο πλαστική, αλλά φαίνεται μια χαρά. Θα τη βάλω την κάρτα. Δεν έχει πολύ μπαταρία μέσα. Πάμε να τραβήξουμε μερικές φωτογραφίες να δούμε ποιότητα. Ποιότης. Bentley. Πάλι στο προσκήνιο. Έλα, φέδον, έλα. Έλα, έλα, έλα. Κάτσε εκεί, κάτσε εκεί. Κάτσε εκεί. Κάτσε εκεί, κάτσε εκεί, κάτσε εκεί. Φυσικά έχει και βίντεο. Να είσαι καλά, ρε. Έλα. Όπω το βίντεο πρέπει να είναι τρισάθλιο. Έβαλα την SD στον υπολογιστή για να δω τις φωτογραφίες και το βίντεο. Οι φωτογραφίες δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο κακές. Είναι κακές, αλλά όχι τρισάθλιες. Το κακό είναι ότι η γωνία λήψης είναι πολύ σφιχτή. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας ευρυγόνιος για να πιάσει ένα μεγάλο τοπίο. Φωτογραφίζει κάτι πολύ συγκεκριμένο, σαν τηλεφακός, που είναι τρισάθλιο. Αλλά το βίντεο είναι και αυτό τρισάθλιο. Γιατί αυτό δεν βλέπετε. Είναι σαν ταινία τρόμου. Η γάτα που σου επιτίθεται. Κάτι τέτοιο. Ο Φέδων είναι πολύ αιμοβόρος. Θα χάριζα κάτι τέτοιο στη γυναίκα μου? Νομίζω όχι. Οποιοδήποτε κινητό που κάνει 100 ευρώ και πάνω θα κάνει καλύτερη δουλειά. Αλλά η γυναίκα μου ασχολείται με τα social media. Κάνει κάτι οικογενειακές ιστορίες και κάτι TikToks και συνήθως στα γυρίσματα μπορεί να χρειάζεσαι gimbal. Έχεις πάει σε μια εκδήλωση ή διακοπές και θες να τραβήξεις ένα βίντεο και καθώς τραβάς τρέμει λίγο το χέρι σου και φαίνεται, ξέρεις, σαν να γίνεται σεισμός και ζαλίζεται αυτός που κοιτάει το βίντεο. Οπότε υπάρχουν κάποιες συσκευές, οι οποίες συσκευές σταθεροποιούν την εικόνα. Το συγκεκριμένο δεν είναι για κάμερες αλλά για κινητό. Μερικά κινητά το κάνουν ψηφιακά και έτσι η εικόνα χάνει λίγο. Οπότε άμα έχεις κάτι τέτοιο θα κρατήσεις την εικόνα και θα είναι και σταθερή. Και το βρήκα αυτό στο τίμου, το οποίο κάνει 77 ευρώ. Δεν το λες και φθηνό εδώ που τα λέμε. Και κάποιος στις αξιολογήσεις γράφει καλά, όπως περιγράφεται. Ρε παιδιά, πείτε δύο κουβέντες. Το αμήλυτο νερό ή πιάτε? Θέλω να δω πώς δουλεύει. Για να είμαι ειλικρινής, είναι λίγο ελαφρύ και λέω, ρε μπάς και είναι μούφα. Δεν έχω μαχαίρι, τι να κάνω τώρα. Gimbal λέει τριών αξώνων. Με τρεις άξονες. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Τριών αξώνων μάλλον. Αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Εννοεί ουσιαστικά θα πάει έτσι, θα πάει έτσι και έτσι. Ό,τι να είναι. Αυτό το βίντεο είναι ό,τι να είναι. Έλα, 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 ήρεμα, ήρεμα. Okay. Αυτό είναι. Πρώτες αντιπώσεις, καλές δεν είναι, φαίνεται ψεύτικο, τρυποδάκι και αυτό είναι το gimbal, okay. Και δεν έχει τίποτα άλλο μέσα, πόσα καλώδια. Ελαφρύ είναι πάντως, αυτό βιδώνεται από κάτω. Ελπίζω να έχει μπαταρία. Ήθελα να πάω έξω να το δοκιμάσω, να ανέβω μια σκάλα με αυτό και μετά να την ανέβω χωρίς αυτό για να δούμε διαφορές. Αλλά δεν θα το κάνω και θα σου πω γιατί. Αρχικά, σαν κατασκευή, με το που θα το πιάσεις θα καταλάβεις ότι είναι κάτι φθηνό. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να κάνει 70 ευρώ. Το μοτεράκι που έχει μέσα, ενώ το έχω καλυμπράρει, είναι πάρα πολύ αδύναμο. Κοίτα εδώ. Σπάει. Φαντάσου δηλαδή να του βάζα το Max που είναι λίγο πιο βαρύ από αυτό. Αλλά το χειρότερο είναι ότι αν βάλω υπερευρυγόνιο, φαίνεται αυτό εδώ. Το βλέπεις. Και τι είναι? Είναι αυτό. Το έχω καλυμπράρει. Το έχω καλυμπράρει και στο πλάνο μέσα βλέπω το gimbal. Να πω την αλήθεια, δοκιμάζοντας αυτό το gimbal ένιωσα σχεδόν εξαπατημένος. Και γι' αυτό αγόρασα καινούργιο ρολόι. Διαμαντένιο. Αυτό είναι από το τίμου, το ψεύτικο. Και αυτό είναι το original. 2.500 ευρώ. Είναι από τα φθηνά. Άρα, 2.500 ευρώ, 10 ευρώ. Ανυπομονώ να κάνω τον πλούσιο. Δεν έχω καμιά κάψα να κάνω τον πλούσιο, αλλά λέμε τώρα. Ναι. Α, okay, έχει και αλυσίδα. Θα σε ληστέψουν σίγουρα, ειδικά την εποχή που ζούμε. Αν φοράς κάτι τέτοιο, την έχεις βάψει. Θα ήθελα να έλεγα ότι είναι άθλιο, αλλά για 10 ευρώ. Μπες εδώ. Κάτσε να βγάλω αυτή τη φθήνια της Apple. Όποιος θέλει να δει πώς το πήρα, μπορείς να δεις το vlog. Αυτό εδώ, άμα γράψεις Πετράν στο YouTube, θα το βρεις. Είναι το κανάλι που κάνουν τα vlogs. Και αυτό εδώ. Έκανε 10 ευρώ, θα πεις, Πετράν, να είσαι επίοικης. Αλλά μοιάζει αυτό με αυτό. Πες μου αλήθεια, καμία σχέση. Εδώ φαίνεται μαύρο κατράμι, εδώ είναι
Όλο διαμάντια. Κοίτα εδώ. Ναι. Είναι για πέταμα. Είναι γερό πάντως. Έλα. Νιώθω καλύτερα τώρα. Απελευθερώθηκα από τα δεσμά του φλούτου. Και μιας και μιλάμε για απομιμήσεις, πώς θα σου φαινόταν αν προχώραγες στον δρόμο και έβλεπες κάποιον να φοράει ένα τέτοιο κράνος? Θα έλεγες, ενδιαφέρον, πού να το βρήκε άραγε? Την ίδια απορία είχα κι εγώ. Είχα δει έναν τύπο που φορούσε ένα περίεργο κράνος και λέω, τι ξέρω, στον κώδικα υπάρχει κάποιος κανόνας, κάποιος νόμος για το τι κράνος μπορεί να φοράς ή μπορεί να φοράς ό,τι γουστάρεις? Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Θα σου φανεί περίεργο, αλλά οι Κινέζοι κλέβουν ιδέες. Αντιγράφουν. Ναι, ξέρω, δεν τον περίμενες καθόλου. Πήραν χαρακτήρα από Transformers. Oh, ναι. Και τον κάνανε κράνος. Και το γνήσιο από αυτό εδώ δεν υπάρχει. Γιατί ούτε οι Αμερικάνοι είχαν σκεφτεί να φτιάξουν κράνος από Transformers. Ήταν ιδέα ενός Κινέζου μάλλον. Μ' άρεσε. Νομίζω μ' άρεσε. Μιας και το έφερα. Θα κάνω ψέματα ότι δεν το έχω ανοίξει πριν. Γιατί προφανώς και το έχω ανοίξει, δεν μπορούσα να περιμένω. Είναι πανέμορφο. Είναι πανέμορφο. Μπορεί να σου σώσει τη ζωή άμα το φοράς. Ελπίζω. Μπορεί να φας καμιά κλίση φορώντας το. Ελπίζω όχι. Αλλά θα μπορούσε. Το μάγκες κάνει 100 ευρώ. Εγώ δεν οδηγάω μηχανή, όπως ξέρετε. Αλλά για διακοσμητικό δωματίου πιστεύω ότι είναι ό,τι πιο όμορφο. Είναι λίγο ακριβό βέβαια. Στο τι μου το βρήκα 100 ευρώ, πιστεύω ότι ένα τέτοιο κράνος θα μπορούσε να κάνει και 20 ευρώ, 30 αν το πολύ. Αλλά it is what it is. Αυτό εδώ ανεβαίνει. Έλα. Ναι, κάτσα το βάλω. Ναι ρε, με το γυαλί. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Θα μπορούσα να χαρίσω αυτό στην τώρα, αλλά θα το κρατήσω εγώ μιας και είναι ξεκάθαρα διαμαντάκι. Ό,τι καλύτερο. Στα επόμενα επεισόδια θα κάτσω να φτιάξω αυτό το δωμάτιο και θα το μετατρέψω λίγο. Από gaming θα το κάνω πιο πολύ γραφείο και θέλω να έχω τέτοια αξεσουάρ. Οπότε κάνε εγγραφή να δεις τη μεταμόρφωση που θα κάνω σε λίγο καιρό. Αυτό το αφήνω στην άκρη. Και μιας και μιλάμε για κράνος, μηχανή για φυσαλίδες. Το ξέρω, δεν κάνει κανένα νόημα, αλλά κάπως έπρεπε να τα συνδέσω ρε φίλε. Άρα ετοιμάζεις κάποιο πάρτι και για κάποιο λόγο θες να υπάρχουν φυσαλίδες. Για τα παιδιά ίσως. Συνήθως αυτές οι συσκευές είναι πάρα πολύ ακριβές. Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Δεν έχει τύχει να αγοράσει ποτέ. Αυτή εδώ κάνει 200 ευρώ. Σιγά μην πας να δώσεις 200 ευρώ τώρα για να φτιάξεις φυσαλίδες. Γι' αυτό οι φίλοι μας οι Κινέζοι λένε, κάτσε να φτιάξουμε εμείς κάτι ρε φίλε, λίγο πιο φθηνό για τα παιδιά. Πάντα μας σκέφτονται, τι καλή. Ναι, 18 ευρώ από το τίμου. Classic. Έχει πολύ καλές κριτικές και ο Matthew Guy, ξάδερφος του Family Guy, λέει υπέροχο, απλά το προϊόν δεν παραδίδεται με. Αλήθεια, δεν έχει τίποτα άλλο. Ρε Μάθιου, ξέχασες να γράψεις το υπόλοιπο ρε. Θα αναγκαστώ να το δοκιμάσω μόνος μου. Γεια. Δεν σπάει, μη φοβάσαι. Δεν σπάει. Είναι κινέζικο. Δεν σπάνε τα κινέζικα. Εντάξει, δεν περίμενα να είναι τεράστιο. Αλλά αυτό το έχει αν το παίρνεις μαζί σου. Παιδιά, κοιτάξτε τι έφερα. Ας τα καρυγγιζλίκια πετάνε. Πάμε δοκιμή και ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, τώρα πώς δουλεύει αυτό το ρημάδι. Από κάτω, όπως βλέπεις, έχει ένα δοχιάκι στο οποίο έβαλα ειδικό υγρό για φυσαλίδες. Ναι, ψέματα βασικά είναι το άβα που πλένω τα πιάτα. Και μαγικό νερό. Και όταν λέω μαγικό νερό, εννοώ απλά νερό, έτσι. Μην μπερδεύεσαι. Το χώνεις από κάτω, το κλείνεις, κάνεις το σταυρό σου και είναι έτοιμο. Δουλεύει με δύο τρόπους. Αν θέλεις, μπορείς να του βάλεις μπαταρίες ή αν είσαι περίεργος, βάζεις τροφοδοτικό και αφού είσαι περίεργος, λογικά κάτω από το γραφείο. Έχει πολύ μπριζό. Πολύ μπριζό. Θα ανατινεχτεί καμιά μέρα αυτό. Έχουν μαζευτεί όλα τα παιδιά. Ουρλιάζουν, περιμένουν να δούνε. Θα βγει η φυσαλίδα, δεν θα βγει. Περιμένω κι εγώ μαζί τους γιατί δεν έχω ιδέα. Και πατάω το start. Δεν έχει πλάκα. Ό,τι πρέπει. Το βαπτίζω διαμαντάκι. Εδώ κοίτα. Είναι ό,τι πρέπει για να κάνεις χάλια το γραφείο σου και να συγχωρήσει η γυναίκα σου. Πράγμα που δεν θέλω εγώ προσωπικά. Πω, σκατά τα κάνω. Τώρα, άμα το βλέπεις, ζητώ ταπεινά συγγνώμη.
Και πριν περάσουμε στο επόμενο, θα πάρω μια άπλητη μπλούζα μου και θα σκουπίσω το γραφείο. Ελπίζω αυτό το υλικό να μην διαρρεύσει πουθενά στο ίντερνετ και γίνω ρεζίλι. Τι θα λένε για μένα άραγε. Πω πω, πολύ που μου νοιάζει. Και τώρα που είπα με νοιάζει, τι θυμήθηκα. Την παιδική μου ηλικία που με νοιάζε πάρα πολύ το μαλλί μου και ήταν σγουρό και με φωνάζανε όλοι στο σχολείο πρόβατο, που ήταν πολύ ενδιαφέρον. Τα κλασικά πιστολάκια που έχουμε, άμα τα βάλεις στο φουλ και ζεστό, φουντώνουν το μαλλί σου. Οπότε υπάρχει αυτό εδώ πέρα, το οποίο χρησιμοποιεί μια τεχνολογία που λέγεται αρνητικά ιόντα. Κάτι κάνει, δεν ξέρω. Ξέρω μόνο δύο πράγματα. Πρώτον, κάνει 400 ευρώ. Άρα, άμα είναι ακριβό, είναι και καλό. Έτσι δεν λέμε. Ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Και λέει ότι με αυτή την τεχνολογία δεν φουντώνει το μαλλί. Αλλά δεν έχεις 400 ευρώ. Και λες, τα με φωνάζουνε πρόβατο, ρε φίλε. Περίμενε. Έχουμε τους φίλους μας, τους Κινέζους, οι οποίοι έρχονται και λένε, φτιάξαμε ίδιο με πόσο κάνει αυτό, 0 ευρώ, όχι. 10 ευρώ. Άντε ρε, αποκλείεται, λες εσύ. Πρέπει να ταγκάρω στο TikTok τον Πετράν να το δοκιμάσει. Μην μπαίνει στον κόπο, το έχω αγοράσει ήδη. Βασικά επειδή το ήθελε η Ντόρα τώρα και για να μην πάω και αγοράζω με 400 ευρώ, ίσως είναι αυτό το δώρο που θα τη δώσω στο τέλος του βίντεο. Πάμε να δούμε. Καταρχάς, η συσκευασία βλέπεις. Είναι λίγο ρε παιδί μου, σαν την καρδιά σου μετά από την πρώτη χιλόμετρα που τρως και λες, όχι. Και μετά το ξεχνάς. Μετά το ξεχνάς γιατί έχεις ανοίξει το κουτί. Ρε εσύ, περίμενε. Ετούτο εδώ φαίνεται ωραίο. Έχει ένα στόμιο, θα μου πεις σιγά το πράγμα, αλλά πρέπει να τα λέω όλα. Οκ, okay, πρέπει να τα λέω όλα. Και ευρωπαϊκή πρίζα. Ναι. Οκ. Okay. Πιστή αντιγραφή όπως πάντα. Εδώ κοίτα. Ρε τους Κινέζους. Θα το κάνω. Γράψε στα σχόλια. Καλά ρε με τα γυαλιά, κάνεις μπάνιο. Μπορεί όλο αυτό να σου φαίνεται περίεργο, αλλά εγώ θεωρώ τον εαυτό μου επαγγελματία. Και εύχομαι μια μέρα η μάνα μου να σταματήσει να μου λέει, παιδί μου τελικά τι δουλειά κάνεις. Με ρωτάνε οι φίλες μου στη λαϊκή και δεν έχω τι να τους πω. Το σκουμπώνει αυτό ρε. Μάνα, δεν δίνω δεκάρα. Και μετά τα παιδικά τραύματα, πάμε να δούμε αν δουλεύει και η συσκευή. Κοίτα, φαίνεται decent. Όμως θα χάριζα κάτι στη γυναίκα μου το οποίο κάνει 10 ευρώ και το βάζεις και στη πρίζα ρε φίλε. Μπορεί να είναι επικίνδυνο, μπορεί να είναι σε φάση κάποια μέρα. Ναι, οπότε... Σκουπιδάκι. Και μιλώντας για σκουπιδάκι, τι θυμήθηκα? Ότι πρέπει να πετάξω τα σκουπίδια. Και τι σχέση έχει αυτό με αυτό εδώ το μούφα προϊόν? Καμία. Αλλά αυτά εδώ τα είδα πρώτη φορά. Okay. Τα είδα πρώτη φορά να τα δείχνει κάποιος YouTuber στο εξωτερικό και να λέει πως είναι η επανάσταση στον ήχο και στο content creation. Λοιπόν, είναι κάτι μικρόφωνα ψήρες, τα οποία είναι σαν κουμπιά ρε παιδί μου. Το φοράς εδώ, π.χ. εγώ, ένα-δύο. Εσύ με ακούς τώρα από εδώ. Το είναι της Rode. Είναι τρισάθλια. Τέλος πάντων, δεν τα συνιστώ αυτά να τα αγοράσει. Κάνουν και 350 ευρώ, κάτι τέτοιο. Δεν θα τα αγόραζα πάλι. Αυτά τα κουμπιά κάνουν 160 ευρώ. Δεν τα έχω δοκιμάσει, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά έχω δει βιντεάκια και έχω δει ότι ο ήχος τους είναι πολύ κοντά σε αυτά που βγάζουν τα Rode. Τώρα, εκτός από μένα, ποιος άλλος το είδε? Οι Κινέζοι, φίλε, πήγανε και αντιγράψανε αυτά τα ασύρματα πέτου και τα πουλάνε 19 ευρώ. Υπάρχει περίπτωση μικρόφωνα με 20 ευρώ να κάνουν τη δουλειά ενός μικροφόνου που κάνει δεκαπλάσια τιμή? Και αν ναι ή όχι, δεν ξέρω. Υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος που κάνει βιντεάκια στο TikTok ή live stream ή βλογκάκια με το κινητό του να βρει την υγειά του με αυτό εδώ? Χαίρομαι που ρωτάς, γιατί αυτό ακριβώς θα κάνουμε σήμερα. Κάτσε να δω πώς έρχονται. Η συσκευασία, όπως πάντα, είναι σαν την πρώτη μέρα του σχολείου. Αυτό είναι το προϊόν. Άμα πάτε και πληκτρολογήσετε το αυθεντικό, θα δείτε ότι έχουν κλέψει τα πάντα. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο μεγάλα. Εδώ γράφει πόσο μπαταρία έχει. Φορτίζει με Type-C. Είμαι περίεργος ρε φίλε να δω ποιότητα ήχου. Αλλά έχω εντυπωσιαστεί με αυτό που βλέπω με το μάτι μου. Και όπως σου είπα πριν, έχω και τα Rode, τα Pro, αυτά εδώ. Και έχω και τα νέα DJI, τα οποία θεωρώ ότι είναι ακόμα χειρότερα από αυτά.
Είναι υποφερτά αυτά. Αυτά όχι. Δεν τα προτείνω, θα έλεγα απλά. Δεν είναι του γούστου μου. Τι είναι του γούστου σου, Πίτερ? Αν έχεις DSLR, παίρνεις ένα τέτοιο. Είναι τη Sony. 300 ευρώ κάνει. Πολύ καλύτερη λύση από οποιοδήποτε ασύρματο μικρόφωνο. Θα συγκρίνω όμως ήχο από αυτήν εδώ με αυτό που ακούς τώρα. Τα βγάζω. Και έχει δύο, έτσι. Καλά, όλα έχουν δύο, αλλά θέλω να σου πω. Υπάρχει αυτό το οποίο το συνδέεις στο κινητό σου. Παίρνει ρεύμα από εκεί και συνδέεται με αυτό εδώ, το οποίο το φοράς εσύ πάνω σου. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Για να δω αν όντως γράφει από εκεί. 1, 2, 3, 4. Τώρα με ακούς από εδώ, από το κινητό, και τώρα με ακούς από τη Sony και μπορείς να συγκρίνεις. Τώρα δεν μπορώ δυστυχώς να δω εάν αξίζει ο ήχος ή όχι, πρέπει να το δω στο μοντάζ. Γράψε μου και εσύ κάτω στα σχόλια τι πιστεύεις. 20 ευρώ κάνει. Ελπίζω κάτι να ακούγεται και να μην είναι ένα μαύρο χάλι. Βάζω τα πάντα στη θέση τους και το αφήνω στην άκρη, γιατί θα μπορούσε να είναι ένα δώρο για τη γυναίκα μου, μιας και αυτή ασχολείται με social media, αλλά πρέπει να δω τον ήχο. Αλλά ξέρεις τι φοβούνται όλοι να ψωνίζουν από το ίντερνετ? Ρούχα! Ρούχα, γιατί έχουν διάφορα μεγέθη και χρώματα και μπορείς να κάνεις καμιά πατάτα και να πάρεις λάθος νούμερο ή να είναι τρισάθλια και άντε μετά να τα γυρίζεις πίσω, να παίρνεις επιστροφές κτλ. Οπότε τα αποφεύγουν οι άνθρωποι. Τον τελευταίο καιρό όμως έχουν φτιάξει ένα σύστημα και μπορείς να βρεις με διάφορες μετρήσεις που κάνεις πάνω σου. Οπότε βρήκα και αυτό εδώ το μπουφανάκι, το οποίο κάνει 35 ευρώ σε 3 χρώματα, 5 μεγέθη. Έχει κάτι τέτοια η Tommy, τα οποία είναι πανάκριβα, 300, 400, 500 ευρώ, και πήρα ένα. Θέλοντας να δω όχι τόσο πολύ αν θα μου κάνει το νούμερο, αλλά αν είναι τόσο γυαλιστερά όσο τα δείχνουν στις φωτογραφίες. Και... Ταρα... Εντάξει, δεν ξέρω. Θα μου πεις, Πετράν, το βίντεο δεν είναι για να βρεις ένα δώρο για τη γυναίκα σου? Να ξέρω, παιδί μου, έχω πάρει διάφορα πράγματα. Ας κρατήσω κι εγώ τίποτα. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχουμε βρει δώρο για την τώρα. Αλλά αυτό το μπουφανάκι, μπρο, είναι σένιο. Δες εδώ, ρε. Τι λες τώρα? Δεν ακούω. Τι λες τώρα, είπα, αν δεν ακούστηκα, δεν ξέρω. Φίλε, για 30 ευρώ δεν θα έλεγα ότι είναι κακό. Βέβαια, εδώ πέρα, στις φωτογραφίες το δείχνει να είναι έτσι φουσκωτό, ρε παιδί μου. Ενώ στην πραγματικότητα δεν θα έλεγα ότι είναι κακό, αλλά... Εντάξει. Είναι γυαλιστερό, ναι. Έχει αυτά τα φουσκώματα. Ρε, μπας και κοιτάω άλλο, για κάτσε. Ρε, εσύ έχω πάρει άλλο μάλλον. Τσάμπα το κράζω. Όχι, αυτό πήρα. Πάντως το νούμερο κάνει. Πω, ζεστάθηκα. Θα το βαπτίσω διαμαντάκι, γιατί τα έχω ξεφτυλίσει όλα σήμερα. Αλλά είναι στο όριο. Είναι στο όριο. Για 30 ευρώ βάζεις άλλα 500 και παίρνεις γνήσιο Tommy. Καλό είναι, πλάκα κάνω. Είναι καλό. Ξέρεις, αυτά τα ακουστικά θα μπορούσαν να ήταν πολύ καλά για δώρο. Βέβαια κάνουν 600 ευρώ. Ρε, πλάκα μας κάνετε. Ποιος θα πάει να αγοράσει άχρηστες συσκευές, περίμενα, ναι, οι οποίες κοστίζουν ένα κάρο λεφτά και στο τέλος δεν θα κάνουν τίποτα? Για κορόιδα ψάχνετε. Ευτυχώς οι Κινέζοι μας φέραν αυτά, τα οποία μάλλον, χωρίς να είμαι σίγουρος, είναι πιστή αντιγραφή αυτών των ακουστικών. Και τα φτιάξανε και είπαν θα τα πουλάμε 12 ευρώ. 12 ευρώ. Wow. Άρε, Steve Jobs. Να τα βλέπε αυτά ο Steve. Και όπως λέει εδώ πέρα ένας τύπος, αυτά τα ακουστικά είναι εκπληκτικά. Είναι εξαιρετικά. Άνετα. Και ο ήχος είναι καθαρός και καθαρός. Πόσα πήρες, ρε? Ακούω πολλά podcast και ηχητικά βιβλία και ο ήχος είναι καλύτερος από τα πιο ακριβά ακουστικά μου. Τα οποία δεν λέει ποια είναι. Φαντάζομαι και αυτά από το τι μου. Πολύ ευχαριστημένος. Συνιστάται ιδιαίτερα. Ακαδημαϊκός. Λοιπόν, φίλε, εγώ τα πήρα και ελπίζω να κάνουν δώρο για τη γυναίκα μου. Γιατί στα αλήθεια δεν θέλω να ξοδέψω 600 ευρώ σε ακουστικά. Δεν θέλω να ξοδέψω σε τίποτα 600 ευρώ. Ναι, το κουτί είναι λίγο... Ξέρεις, σαν άρθε με τα ελτά, αλλά τέλος πάντων. Πάμε να το δούμε. Ξέρεις τι λένε? Η πρώτη εντύπωση είναι πολύ σημαντική. Και αυτή είναι πραγματικά η πρώτη μου εντύπωση. Ρε, για 10 ευρώ εμφανισιακά θα τα πω διαμαντάκια. Αυτό είναι πλαστικό. Ρε εσύ, αυτά είναι ωραία. Okay, συνδέθηκαν πολύ γρήγορα. Κάνω μια δοκιμή με Bluetooth.
Ρε, είναι πολύ καλά! Και έχει καλή μόνωση! Δεν ξέρω αν φωνάζω. Φωνάζω μάλλον. Συνδέεται με όλους τους τρόπους. Καλή μόνωση, καλή ποιότητα κατασκευής, καλή ποιότητα ήχου. Για 10 ευρώ νομίζω ότι είναι διαμαντάκι. Αλλά θα είναι αυτό το δώρο που θα κάνω ή θα βρω κάτι καλύτερο, δεν ξέρω. Θέλω να πιστεύω πως θα βρω κάτι καλύτερο. Όπως αυτή εδώ η πανάκριβη action κάμερα, η οποία είναι πιστή αντιγραφή αυτής. Καλά, όπως βλέπω δεν είναι και τόσο πιστή. Πάντως κάνει 300 ευρώ αυτή. Είναι μια μηχανή την οποία έχω και χρησιμοποιώ τα τελευταία χρόνια. Action 3 DJI, η οποία καλή είναι, μωρέ, εντάξει. Αλλά αυτή, μήπως είναι καλύτερη. 300 ευρώ, 20 ευρώ. Μήπως είναι το ίδιο πράγμα. Οπα. Ναι, θα το δούμε τώρα. Ρε παιδιά, δεν ξέρω, από το κουτί και μόνο δεν μου κάνει ότι είναι action κάμερα. Συνήθως έρχονται σε διαφορετικά κουτιά. Για να δούμε τι έχει μέσα. Α, όλο και κάτι. Okay. Ρε εσύ, έχει διάφορα αξεσουάρ. Αυτά να τα βλέπει η GoPro, η οποία σου πουλάει την κάμερα, ξέρω εγώ, 300-400 ευρώ και πρέπει να δώσεις άλλα τόσα για τα γκατζετάκια της. Κοίτα, το μόνο που με ενδιαφέρει σε μια τέτοια κάμερα είναι να τραβάει βίντεο καλό, ρε παιδί μου. Αυτή είναι πολύ, πολύ ελαφριά. Ρε. Έχει και θήκη η οποία είναι αδιάβροχη, την οποία θα εμπιστευόμουν μόνο σε περίπτωση που θα τραβούσα και θα αρχίζει να βρέχει. Να βουτήξω με αυτό το πράγμα μέσα σε καμιά πισίνα ή στη θάλασσα, ούτε που να το σκέφτεσαι. Και αυτή η κάμερα, κοίτα εδώ, δεν θα πω ρε φίλε ότι είναι μικρή. Εντάξει, είναι action κάμερα και πρέπει να είναι μικρή. Αλλά είναι τόσο ελαφριά που μακάρι να μπορούσα να στο περάσω αυτό. Είναι πολύ ελαφριά. Θα πεις, Πετράνη, τι έγινε ρε φίλε, σιγά το πράγμα. Συνήθως κάτι τέτοιο δεν είναι καλό σημάδι. Δεν έχεις ακούσει που λένε αυτός είναι ελαφρόμυαλος? Δεν νομίζω να εννοούν ότι είναι έξυπνος. Κάτι τέτοιο έλεγε η δασκάλα για μένα πλάκα πλάκα όταν ήμουν μικρός. Άρε δασκάλα. Και όταν ερχόταν η στιγμή για να πάρουμε τους ελέγχους, έλεγε «Πρέπει να προσπαθήσει λίγο περισσότερο». «Άσε μας, μωρή, κι εσύ». Και μετά τα παιδικά τραύματα, πάμε να δούμε την κάμερα, η οποία μέσα, όπως βλέπεις, έχει μια SD. Θέλω να δω ποιότητα. Θέλω να δω ποιότητα από αυτό το πράγμα. Όλα αυτά τα χρόνια έχω δοκιμάσει πάρα πολλά γκατζετάκια, με τα περισσότερα από αυτά να είναι άχρηστα, αλλά εξοργίζομαι όταν βλέπω αυτές τις κοροϊδίες. Γιατί αυτή η κάμερα δεν είναι ότι είναι κακή, είναι ότι είναι εντελώς άχρηστη. Δηλαδή απλά πετάς 20 ευρώ ρε παιδί μου στον δρόμο έτσι. Θα πάθει αυτό που της αξίζει. Ευτυχώς που το επόμενο που βρήκα για να δοκιμάσω είναι πολύ καλύτερο από αυτό. Όμως ποιο είναι αυτό το επόμενο? Τώρα θα μου πεις, Πετράν, για ποιο λόγο να πάρεις κάτι τέτοιο στη γυναίκα σου? Θα σου πω, θα δεις. Υπάρχει λόγος για όλα. Καταρχάς, τα γνήσια κάνουν 200 ευρώ. Μπορείς να τα αγοράσεις. Θα μπορούσες, αλλά δεν ξέρεις άμα είναι αυτό που θέλεις. Γι' αυτό τα βρήκα, κάνουν 7 ευρώ. Και άλλα υψηλής ευκρίνειας μεγάλης εμβέλειας. Ω, ναι. Θα γίνει. Λοιπόν, βλέπω εδώ κάτι φωτογραφίες. Το έχει βάλει στο κινητό ο άλλος και έχει πάει κοντά σε ένα πουλί και το δείχνει πάλι κοντά. Δεν ξέρω. Είναι φωτοσόπια σίγουρα. Εντελώς άχρηστο να το βάλει στο κινητό σου, μιας και το κινητό έχει από μόνο του ένα τηλεφακό. Υπάρχει μια φωτογραφία από κάτω που φαίνεται ότι είναι και καλά πράσινο. Και σου δίνει έτσι την εντύπωση ότι μπορεί να βλέπεις και το βράδυ, ίσως γι' αυτό το έχουνε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, όπα, κάπως έτσι έρχεται και θέλω να δω αν αυτό το πράσινο που έχει από κάτω ισχύει. Άντε ρε, ωραία είναι. Κοίτα ποιοτικά, έτσι πως τα πιάνω τώρα. Ωραία φαίνονται, ανοίγουν από εδώ. Το πράσινο αυτό ήταν μπαρούφα τελικά, δεν υπάρχει κάπου πράσινο. Και φυσικά είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμιά άλλη δουλειά να κάνουν στη ζωή τους, γιατί δεν έχουν ζωή, και παρακολουθούν τους άλλους. Για να δω τι κάνει ο γείτονας. Α, ρε εσύ. Παρήγγειλε πάλι αυτός. Τι πήρε? Πίτσα. Έχει παχύνει και παίρνει πίτσα πάλι. Για να το δω. Α, καινούριες παντόφλες. Πού τα βρίσκει τα λεφτά και τα αγοράζει όλα αυτά? Μάλιστα. Ναι. Πάντως πέρα από την πλάκα, που δεν είναι πλάκα γιατί υπάρχουν όντως άνθρωποι που ζούνε παρακολουθώντας τους άλλους. Είσαι loser. Ουφ, τάπα τώρα και σύχασα. Το κι άλλοι πάντως για 7 ευρώ θα πω ότι είναι άχρηστο, γιατί πονέζανε τα μάτια μου. Κάτσε να... άμα δω ανάποδα. Πω πω! Ναι.
Είναι για πέταμα. Ελπίζω το. Ρε εσύ το κινητό λες να έχει φορτίσει, για κάτσε να δω. Το iPhone ίσως σώσει την κατάσταση. Είναι ήδη φορτισμένο, όμως πριν το ανοίξουμε, να βγάλουμε φωτογραφίες, να κάνουμε τηλέφωνα κτλ. Θα δούμε κάτι άλλο που έχει πολύ ενδιαφέρον. Το αφήνω αυτό εδώ, μπας και σώσει την κατάσταση στο τέλος. Γιατί αλλιώς βλέπω να χαρίζω στην τώρα το κράνος. Το οποίο δεν το χρειάζεται και το θέλω περισσότερο από ότι θα το θέλει εκείνη. Οπότε μάλλον δεν θα το δώσω. Α, ναι. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα με το ίντερνετ στο σπίτι, μιας και όπως ξέρετε δεν έχω καλωδίωση καθόλου, και αυτό που έχω κάνει... Σκάστε ρε! Είναι να πάρω ένα μόντεμ, όπως είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο όπως βλέπεις εδώ πέρα παίρνει SIM. Οπότε παίρνεις απεριόριστα, βάζεις τη SIM και έχεις παντού ίντερνετ. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Φίλε, τον τελευταίο καιρό οι εταιρείες το έχουν πάρει χαμπάρι και μόλις καταναλώσεις 500 γίγκα σου κόβουν το ίντερνετ. Και είσαι σε φάση... Απεριόριστα δεν είχα πληρώσει, τι έγινε? Άμα θέλεις λύση για αυτό το πρόβλημα, δες αυτό εδώ πέρα το βιντεάκι όπου ανεβάζω μια φορά την εβδομάδα ένα vlog που δείχνω τι γίνεται πίσω από τις κάμερες εδώ πέρα στα γυρίσματα, γενικότερα τι κάνω ρε παιδί μου. Και ένα από τα προβλήματα που λύνω είναι και αυτό. Βρήκα δηλαδή κάρτα πάμφθινη η οποία έχει πραγματικά απεριόριστα data, και επειδή πιάνω 5G εδώ που είμαι, δείχνω στο vlog πως πήρα και αυτό εδώ πέρα το modem δωρεάν. Τους είπα στείλτε το ρε παιδιά, είναι πανάκριβο, δεν μπορώ να το αγοράσω. Θα κάνω ένα TikTok και θα προσπαθήσω να το δείξω στον κόσμο ρε παιδί μου πως δουλεύει, και συμφωνήσανε, το οποίο σε σχέση με αυτό που έχω είναι 5G, οπότε θα έχω ακόμα πιο γρήγορες ταχύτητες. Λοιπόν, πάμε να δούμε το iPhone, το ψεύτικο. Αλλά άμα θες να δεις όλη αυτή τη φασούλα με το ίντερνετ και γενικότερα τι γίνεται πίσω από τις κάμερες, στο Πετράν θα τα δεις όλα αυτά. Ανυπομονώ, ανυπομονώ. Το πρώτο που θα κάνουμε είναι να το συγκρίνουμε με ένα πραγματικό iPhone. 16 Pro. Δεν θα πω αν μοιάζουνε, δεν θα πω αν δεν μοιάζουνε. Θα το αποφασίσεις εσύ. Αλλά όπως βλέπεις οι κάμερες τους μοιάζουν λίγο. Πάμε να δούμε την ποιότητα της κάμερας. Είναι η πρώτη τούμπα. Τη Sony. Και την έπιασα στον αέρα. Αυτές είναι οι κάμερες του από πίσω. Είναι τρεις, θα το δούμε. Η οθόνη του έλεγε ότι είναι AMOLED. Αυτή η οθόνη είναι... είναι πολλά πράγματα, αλλά όχι AMOLED. Το λογισμικό iOS δεν είναι. Και όταν άνοιξα την κάμερα, είδα καταρχάς ότι έχει μία. Προσπάθησα να βγάλω μια φωτογραφία τον καφέ όπως βλέπεις, και το αποτέλεσμα ήταν λίγο καλύτερο από ό,τι το περίμενα. Δηλαδή περίμενα να είναι εντελώς τρισάθλιο και ήταν απλά τρισάθλιο. Μετά ήθελα να πάω να κατεβάσω κανένα application, αλλά όταν πάτησα στο App Store τελικά ήταν Google Play και ήμουν σε φάση... Τι Play? Το κινητό έχει αρπάξει φωτιά και κάθε φορά που πάω να κατεβάσω μια εφαρμογή κρασάρει. Δηλαδή δεν δουλεύει καν. Δεν μπορώ καν να δω τι έκδοση είναι το λογισμικό και τι hardware έχει. Δηλαδή, μνήμη επεξεργαστή μπορεί να μην έχει καθόλου, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι ένα απλό άδειο κουτί. Έχει πιάσει φωτιά, όπως είπα. Γενικότερα, αυτό είναι να το κυκλοφορείς μόνο για να βλέπεις τι ώρα είναι. Δηλαδή, είναι τρισάθλιο. Αλλά το πρόβλημα παραμένει. Τι δώρο θα κάνω στη γυναίκα μου? Και εκεί που καθόμουν και σκεφτόμουν, ποιο είναι το καλύτερο αντικείμενο. Τελικά θυμήθηκα ότι είχα ένα ξεχασμένο πράγμα στην ντουλάπα. Ντουλάπα, σιρτάρι. Ναι, όπως βλέπεις, άνοιξα το λάθος στην αρχή και... Τέλος πάντων, ναι, το έβαλα σε ένα κουτί και βρήκα ένα σεμεδάκι για να το τυλίξω, να φαίνεται έτσι cool, και το πήγα στην τώρα. Αγάπη μου, έρχομαι. Όταν της το έδωσα, ενθουσιάστηκε όπως βλέπεις πάρα πολύ. Είναι καλή στο θέατρο και τελικά τα έβαλε. Νομίζω είναι το καλύτερο δώρο που έχω κάνει ποτέ στη γυναίκα μου. Όπως βλέπεις δεν ήθελε να με στεναχωρήσει. Έκανε πως χάρηκε και ότι της άρεσε. Και εγώ έκανα ότι δεν το κατάλαβα. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Ξέρεις, το YouTube πιστεύει ότι αυτό είναι το επόμενο βίντεο που πρέπει να δεις. Και ποιος ξέρει καλύτερα από τον αλγόριθμο του YouTube. Οπότε ναι, αυτά, I'm out. Ουφ, αρκετές μαϊμούδιες δοκίμασα σήμερα.